Ευρώπης σε επίπεδο οικονομικό και κοινωνικό. Θέματα που αφορούσαν την εστίαση σε απαιτούμενες φράσεις για ενίσχυση της απασχόλησης. Αυτά ήταν μερικά από τα συστημικά ζητήματα, από τις συστημικές προκλήσεις που είχα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα πολλά τελευταία χρόνια. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, υπάρχουν νέα ζητήματα που έχουν επιπληκτικά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με την δημοκρατία, με την ενδυνάμωση ακραίων φωνών στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και βεβαίως με το προσφυγικό. Το προσφυγικό είναι και το ζήτημα το οποίο θα φροντίσω όσο μπορώ πιο σύντομα και περιεκτικά από πλευράς ευρωπαϊκής να αναπτύξω. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στις Βρυξέλλες, είμαι μέλος στην Επιτροπή Περιφερειών και προηγήθηκε μία σύσκεψη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκεί μπορώ να σας πω που και τοποθετήθηκα για το ζήτημα του προσφυγικού. Μπορώ να σας πω ότι εκεί όπου συζήτησα και τοποθετήθηκα, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τις θέσεις της Ελλάδος, διέγνωσα ότι υπάρχουν, ξέρετε, φωνές που θέλουν να μας ακούσουν. Όταν έχουμε τεκμηριωμένο, δομημένο πολιτικό λόγο με ισχυρές θέσεις, υπάρχουν αυτιά ανοιχτά ακόμα και σε δύσκολο κοινό. Σε δύσκολα κοινά, όπως είναι αυτό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου αντιλαμβάνεστε ότι στο ζήτημα του προσφυγικού η διαχείριση αυτού του ζητήματος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΒ δημιουργεί μια σειρά προβληματισμών έντονων.